του Παναθηναϊκού. Παπαδόπουλος. Και πάλι στον Κακιούση. Συμπληρώνονται τώρα 4 λεπτά παιχνιδιού. Ο Σντόφτς είναι εύστοχος και μειώνει σε 7-6. Γρήγορα η μπάλα στον Γκάλι που οργανώνει τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Ενώ εδώ ο Βράνκοβιτς είναι άτυχος. Χειροκροτήματα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που ξεσηκώνονται. Ο Παπαδόπουλος σε προσπάθεια 3 πόντων θα ευστοχεί. Είναι άστοχος. Ο Βράνκοβιτς που επανήλθε πήρε το rebound και προσπάθησε να δώσει τον Γκάλι που δεν συγκράτησε τον έλεγχο. Και έχουμε Σντόφτς και πάλι με αντίπαλο τον Σοκ. Φανώς φάουλ του Χολόπουλου πάνω στον Σοκ. Αυτός αστόχησε. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται με τον Σντόφτς που έδωσε στον Παπαχρόνη. Αυτός αμαρκάρει στο λήξη του πρώτου μέρους. Αστόχησε ο Γκάλης για άλλη μια φορά. Προηγουμένως αστόχησε και σε βολή. Ο Σντόφτς που κάνει λίγο πιο γρήγορο τώρα το παιχνίδι του Ηρακλή. Χολόπουλος, Παπαδόπουλος, Ντόναλτσον και Ταμπάκης είναι οι άλλοι τέσσερις παίκτες. Και ο Σντόφτς εδώ σε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Πάλι 12,5 λεπτά πριν από τη λήξη. Προηγείται ο Παναθηναϊκός. Και ο Χολόπουλος στον Σντόφτς. Προσωρινά κόβεται από τον Παταβούκα. Γρήγορα όμως εκτελεί ο Σντόφτς από πλάγια όπως είδατε και κάνει το 47-30. Μπορούσε να είναι και ρεκόρ. Και πάλι άστοχος ο Σντόφτς, 58-37. Αλλά ο Σντόφτς κλέβει πολύ έξυπνα από τον Κούσμα και φτάνει στο καλάθι παρά το μαρκάρισμα. Κακιούσης. Σντόφτς. Ελεύθερος θα σουτάρει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα στοχίσει 7-6. Παπαχρόνης με τον Μισούνο. Κακιούσης. Σντόφτς. Από πολύ μακριά σου 13 πόντους, θα στοχεί ο Σλοβενός. Και το σκορ γίνεται 14-14. Ο Ηρακλής σοφαρίζει. Ο Χίγκινς επιχειρεί σουτ για 3 πόντους. Αστοχή. Το rebound ο Σντόφτς. Παπαχρόνης. Πολύ εύκολα να φτάσει στο... Κακιούσης. Κολόπουλος. Σντόφτς. Επιχειρεί το σουτ είναι για 2 πόντους. Αστοχή ο Σλοβένος. Και το σκορ γίνεται 33-30. Τούνοφ. Θα χάσει την μπάλα, θα την ξανακερδίσει. Θα κλέψει ο Σντόφτς. Ο Ηρακλής στον ευθυνδιασμό στο λέει από Σλοβένος, η μπάλα στο καλάθι. Και 8 rebound, 6 αμυντικά, 2 επιθετικά. Εκπληκτική η πάσα από τον Κακιούς, ο Χολόπουλος όμως πάσαρε στον Σντόφτς που ευστόχησε. Ο Γιούρις Σντόφτς και το σκορ έγινε. Πιέζει και ο Κακιούς το σκρίν από τον Πετσάρσκι. Τρυφογυρίζει ο Αμερικανός, θα στοχίσει τελικά το rebound ο Σντόφτς. Πάσα ευθυνδιασμού για τον Χολόπουλο από τον Σντόφτς, θα καρφώσει την μπάλα εντυπωσιακά. Με αντίπαλο τον Μπουρτζούμι. Το σκρίν από τον Παπαχρόνη. Σντόφτς. Ευστόχησε ο Σλοβένος. Και το σκορ γίνεται 71-70. Ο Σντόφτς για τον Παπαχρόνη. 16-14 πορεία της μπάλας ο Ματζιόλας. Αλλά συνεχίζεται η επίθεση για τους παίκτες του Ηρακλή. Κακιούσης. Ο Σντόφτς άφησε την μπάλα. 21-16. Από τον Γιούρι Σντόφτς. Ο Σντόφτς που προσπαθεί να αποφύγει τον Μπουντούρη που είναι ο αντίπαλός του εδώ και αρκετά λεπτά. Ο Σντόφτς, το σούτ γίνεται από τον Αστεριάδη. Να λοιπόν. Ο Σντόφτς με την μπάλα. 14 δευτερόλεπτα για το τέλος του μικρόνου. Ο Παπαδόπουλος το σούτ κατά από καλές προϋποθέσεις. Η πεντάδα που ξεκίνησε για τον αγώνα. Στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Πρέλεβιτς, Ματζιόλας, Κόρβας, Μπέρι και Σάβιτς. Σε σχέση με την αρχική πεντάδα υπάρχει μια αλλαγή. Ο Ματζιόλας, οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρίσκουν πιο εύκολα το δρόμο στο καλάθι του Ηρακλή. Παίζουν πιο κινητικά στην επίθεση, γυρίζουν καλύτερα την μπάλα και έχουν πολύ καλύτερες επιλογές από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Ένα εύκολο καλάθι όμως και για τους παίκτες του Ηρακλή από την πάσα του Σντόφτς που μάζεψε ένα ακόμη rebound. Ο Σντόφτς. Και ζητάει time out ο Μαρκόπουλος για την ώρα κάτω από το καλάθι του Ηρακλή. Και τώρα ο Σντόφτς με την μπάλα. Ντόναλτσον. Ο Αμερικανός Θεσσαλός Σάκοτα βλέποντας την ανάκαψη που είχε πριν ο Ηρακλής κράτησε τον Παναγιωτίδη, δεν χρησιμοποίησε. Συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Ο Σντόφτς για 3 πόντους. 18-20 από το τρίποντο του Γιούρις. Παπαδόπουλος για τον Σντόφτς. Ο Σλοβένος δίνει τώρα τις επιθετικές λύσεις. 5 συνεχόμενοι πόντοι. Παπαδόπουλος. Σντόφτς.
Καλάθι από τον Σντόβτς. 24. Παναγιωτίδης. Σντόβτς. Παστεριάδης βγαίνει έξω, αλλά τελικά δεν έκανε στο τριών πόντων. Ο Σντόβτς τώρα, ο Αστεριάδης, για 3 πόντους. Τους 16 πόντους. Ο Σντόβτς ένα σουτ, εύστοχος. Σουτ 2 πόντων. Για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. 5 και 23 δευτερόλεπτα, 5 λεπτά και 23 για το τέλος. Ο Σντόβτς 45-57 κατάφερε να έχει σταθερά το προβάδισμα σε μια δύσκολη έδρα όπως το Ιβανόφιο, με μια δύσκολη ομάδα, έναν δύσκολο αντίπαλο όπως ο Ηρακλής. Ο Σντόβτς πετυχαίνει καλάθι. Κάποιες εξάρσεις στις οποίες δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ο Ηρακλής. Το σουτ τάρπλε πάντως ήταν άστοχο. Η παλιά του Σντόβτς για τον Κούβελα που θα φύγει στον ευνηδιασμό, θα αποφύγει και τον Τόμιτς που πήγε χαμηλά, που επί της προκειμένης, στην προηγούμενη περίπτωση πάντως είναι άδικο. Ο Σντόβτς για τρεις. Θα στοχίσει ο Σντόβτς που είχε πολύ μέτριο ποσοστό στην κανονική περίοδο στα τρίποντα, αλλά που στα play-off ήταν από τους πιο εύστοχους. Το man-to-man πιστεύει ότι είναι η πιο υπεύθυνη άμυνα που υπάρχει από όλες όσες παίζονται στο μπάσκετ. Δεν το κρύβει και ο ίδιος. Ο Σντόβτς εδώ αποφεύγει τον Σιγάλα και εκτελεί 21-24. Ο Γιούρις Σντόβτς πραγματικά πολύ όμορφος μέχρι στιγμής. Τάρπλε προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Κούβελα που θα κάνει το πάτημα, θα βρει τον Κακιούς αυτός έξω στο Σντόβτς για 3 πόντους. Υπό την πίεση του Τόμιτς, πλέι που θα πατήσει, έδωσε ύψος της μπάλας, το φόλο του Φασούλα που δεν βρήκε στόχο. Παρόλα αυτά τα τεράστια χέρια του μπόρεσαν να μαζέψουν την μπάλα, αλλά την επανέφερε πάνω στο Σντόβτς. Κακιούς στη δίσδυση. Ο Πάσπαλ από καλή θέση, κοντό, το rebound από τον Κακιούση που σπρώχνει για τον ευνηδιασμό. Ο Ηρακλής δύστοκος γενικά σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Σντόβτς δίνει μια λύση, 48-41. Μπαίνει ψηλά για το screen. Σντόβτς κοντά στο καλάθι, ο Καλατζής κάλυψε σωστό διάδρομο. Σντόβτς υποπίεση. 40-40. Από το Γιούρι Σντόβτς να... Αστεριάδης για το Σντόβτς. Μπέρι. Καθώς το Δούλ δεν τον ακολουθεί. Ο Μπέρι δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι... Στοχή. Και ο Σντόβτς αποφασίζει μόνος του να προχωρήσει σε αυτή την επίθεση. Ωραία η παλιά για τον Αστεριάδη και το Πρακλή τώρα. Κακιούσης πάντα με τον Τόμιτς στο μαρκάρισμά του. Ο Παπαχρόνης βγαίνει ο Τάρλατς πάνω του. Ο Σντόβτς γρήγορα πριν προλάβουν να τον μαρκάρουν. Δεν συγχωρεί από εκείνη τη θέση. 7-4. Επειδή σήμερα παρουσιάστηκε και με έναν επίδεσμο γύρω-γύρω από το δεξί του χέρι, ίσως αυτό είναι το πρόβλημά του. Πάντως ο Ιωαννίδης αντικατέστησε αμέσως με τον Άκητς. Και βλέπουμε τον Γιούρι Σντόβτς να ευστοχεί σε σουτ 2 πόντων και να μειώνει 13-8-11 το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σντόβτς τον έχει αναλάβει τώρα ο Φράνιο Νάκητς. Κακιούσης για 3 από μακριά και είναι εύστοχος ο Στεφάνη. Ο Τζόνσον που έχει 0 στα 4 τρίποντα. Ο Σντόβτς δεν σουτάρει, τον κλείνει ο Σιγάλας. Τελικά βγάζει για τον Κούβελα. Παίρνει την μπάλα και σουτάρει αυτή τη φορά. Για 3 ο Γιούρι Σντόβτς και θα μειώσει σε 51-33. Και σε ό,τι έχει σχέση στον αγωνιστικό χώρο και το τι θα υποθεί στα time out είναι ο Περικλής Στέλλας. Σντόβτς για τον Μπέρι που είναι ξανά ξεμαρκάριστος. Φασούλας 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Σντόβτς με τον Σιγάλα. Το σκρίν από τον Παπαχρόνη. Ο Παπαχρόνης θα κάνει την τρίπλα, θα πατήσει. Να είναι και τυχερός και στην προηγούμενη φάση. Ο Μπέρι φάνηκε πόσο τυχερός είναι. Ο Σντόβτς το κλέψιμο. Και επιτέλους το πρώτο καλάθι για τον Σλοβένο. Σντόβτς, υπάρχει χρόνος για επίθεση και για τις δύο ομάδες. Σντόβτς για 3. 45-33. Δεν τον είδε. Προτίμησε να κάνει μόνος του τη φάση. Ο Χολόπουλος του πήρε την μπάλα και ο Τζόνσον είχε πάρει το επιθετικό rebound. Και τώρα Μπέρι θα καρφώσει κοντό σχήμα και με τον Σιγάλα πάνω στον Μπέρι. Έχει επιβάλει ένα αριθμό που αυτός θέλει. Έχει περιορίσει πολύ τον Αμερικανό. Σντόβτς. Και βεβαίως μέχρι πριν από λίγο δεν υπήρχε. Τζόνσον για 3. Ο Μπέρι θα μαζέψει την μπάλα. Σντόβτς. Σντόβτς βρίσκει το διάδρομο, πλησιάζει με το αριστερό χέρι. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είχε φέρει. Σντόβτς κοντά στο καλάθι ο Φασούλας. Αστοχή, προσπαθεί, μαζεύει ο Μπέρι. Και ο Ηρακλής τρέχει με τον Κακιούση. Τον κλείνει ο Μπακατσιάς, ωραία η ασίστ για τον Σντόβτς. Ένας άψογα εκτελεσμένος ευνηδιασμός. Όχι, τον έκλεισε ο Τόμιτς. Ο Σντόβτς έχει μπλοκαριστεί αρκετά από το μαρκάρισμα του Γιώργου Σιγάλα. Κακιούσης τώρα για 3. Είναι εύστοχος ο Λεφτήμης Ρετζιάς.
να περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Σντόβς αποφεύγει τον Μπούλαρτ. Ο Σλοβαίνος για εντυπωσιακή προσπάθεια να φτάσει στο lay-up. Το μπάλα. Εντυπωσιακό το κόψιμο από τον Μπούλαρτ. Το σούτ τώρα για τρεις από τον Σντόβς που βρίσκει τον στόχο. Ίσως το έγινε και φάουλ εκεί. Ηρακλή. Είδαμε για λίγο τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Ο Σντόβς ακάλυπτος το σούτ για τρεις. Μέσα. Και 31-35. Στις τρεις νίκες για να μετρήσεις όποιες επικρατήσεις συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το σούτ από τον Σντόβς. Ο Σλοβαίνος θα ευστοχίσει και το λίπτο. Ο Αμερικανός ταχύτατα κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του Ηρακλή. Το σούτ τώρα από τον Σντόβς Παταποδίδη. 53-63 και πάλι. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Σντόβς που προσπαθεί να βγει στον ευνηδιασμό. Προσπαθεί, αποφεύγει τον Κόρφα, προσπάθησε να τον σταματήσει ο Ρεζιάς. Εντυπωσιακό το καλάθι από τον Γιούρι Σντόβς. Αγώνα, ρίσκο για τον ΠΑΟ. Κούβελας μπροστά από τον Γιαννούλη. Για τον Μπέρι. Σντόβς από τα 6-25. Και μειώνει στον ένα πόντο τη διαφορά με τον Γιούρι εύσημα και στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή. Κυρίως όμως και στον κόσμο του ΠΑΟ και στον κόσμο του Ηρακλή. Ωραία η κίνηση για τον Ηρακλή από πλευρά Σντόβς. Σντόβς. Αστεριάδης αμέσως το τρίποντο. Εύστοχο από τον λάθος και η μπάλα στον Μωραΐτη. Ο Σντόβς 9 δευτερόλεπτα. Βγάζει για τον Χολόπουλο. Σου τριών πόντων τον Χολόπουλο. Εύστοχο. Πάνια 20 αριδυρά. Ηρακλής εν αουρεάν τάλε οντίβα δαγόελα. Έτα ασκότα να υπάτω δούνα. Μπίβιρεν κόντρα. Ορ. Εδώ φέτα βέρρι, ορ βίστε έχω καλή βάτη, ήρα κλεισένα. Βάει, ετα όρια είγω ούτε μεν δικα ουρέραν τσιάν και γιαγό ήσαν ερε, ερά στο κέρα. Δεν είμαι σαν τία βεσάλα σίδα, ε, μην ήταν κονσέτρα του ρίτα ουρέσε κοέ και τα πριμένα σίδα. Ετα λένε σαν δουγούνα, πρόβεσα του βαρτού ενε, βέρρι, αουκένε σύνητα σε όλα τα ουρέσε και εγώ ερα ου, βέρε αλλά βέρρι βολτά του κοδακάντσαρα, ήσαν ερε αμάιρου πούντου. Να είστε τα βάτσου και οικάσι βέρρι σαν ήτουσθεν. Αλλά βαρε, βατήπατε τεφέντσαν εγίν βαρρικοά. Δόβεκ, όσο, νο. Bai, kontuz, falta eskatzen zuen, erasun rebota bera, berrik egiten duena, izu zen. Eta horre Santik traba egin dio Kenny Grini. Do, banan-banan jokatuko du honek, hortxe da, Urpalaz, oso ondo. Bazkeneko hiru erasualtan bera bakarrik egin du, eh? Berrogeita ma... Moraitiz ari da orain baloiak orantza igotzen. Berez, talionetako zortzigarren gizona da, do. Irukoa. Oso rutitik, eta nola sartu duen, taulan lagundu. Bai, nik uste dut hori apurtio suertez izan da, nire moduan ipini da orain. Eta Kakiusiz dago peraso ditzen defendatzen moduan. Ba, Ferran López izango da kantxan, bera la paparonizek jaurti duenean, ondo gaine. Beraz, mozketa horretatik kanpora zetorren, eta ez da horretaz konturatu Paulo Laso. Ba, orain dik partioa zabalik gago, 72 eta 76, dop. Iru minututan sartzen garenean, oraindik ez du eta larri biliko ginela, eta hemen gaude, iru puntutara. Bi minutu terbi, do. Hor gelditu da jaurtik eta egiteko, eskerrak, berre. Partidua berrinduri, jaun Andreo. Zof, dator, irukoa ingo du, berehala. Zituz ezagun, blokeren ondoren, ez, bikoa. Bate batek ingo irukoa, errebote, egin behar dut. Errebote adobe jaso, utzi egin martzaio. Bueno, ez dago gaizki, 16 segundu. Dobbs. Kudurakis χωρίς πίεση. Τιμωρεί τον Κομάρ. 32-33 σε απόσταση αναπνοής και πάλι τα Ουγγρές. Dobbs. Σλοβαίνος. Με την κλάση του δεν μπορεί να αντιδράσει ο Ηρακλής που πολλές φορές εφέτος στην πορεία του μέχρι εδώ απέδειξε ότι είναι ευκάψυχος. Σντόβς αμέσως, χωρίς να βλέπει, ναι! 63-57, ο μεγάλος Σντόβς. Ο Ηρακλής με τον Σντόβς. Γυρίζει μόνος του, ναι! 65-62. Λάσο. Περνάει στο Περάσοβιτς, αλλά ο Σντόβς είναι εκεί. Είναι και εκεί. Κλέβει! Κλέβει ο Γιούρι Σντόβς. Κακιούσης, καταπληκτική πάσα του Σλοβαίνου για τον Μπέρι, 65-64. Νάσος Γαλακτερός, μετά την ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, νάτος τώρα στον Ολυμπιακό. Καλάθι και φάουλ από τον Γιούρι Σντόβς. Το φάουλ είναι από τον Ρίβερς. Κακιούσης για τον Σντόβς, αυτός γρήγορα για τρεις, θα βρει το στόχο ο Σλοβαίνος.
Ο Ηρακλής περνάει με 23. Πάντα Μακδάνιελ. Προσπαθεί ο Φασούλας τώρα να το μαρκάρει. Προσποίηση. Το σουτ και rebound από τον Σδόβτς που ολοκληρώνει 27-24. Κουντουράκης με αντίπαλο τον Μπέρι. Χολόπουλος για τον Σδόβτς. Ο Σδόβτς παίρνει το διάδρομο. Θα νικήσει και τον Φασούλα. 31-33 η διαφορά στους δύο. Πάντα Κακιούσης υπό την πίεση του Rivers. Σδόβτς. Ο Σιγάλας όμως δεν του αφήνει δυνατότητα για σουτ. Τώρα θα γίνει το σουτ με καλές προϋποθέσεις από τον Σδόβτς, καθώς τον βοήθησε με το screen ο Παπαχρόνης. 46-40. Μπέρι με αντίπαλο τον Μακδάνιελ. Κλέβει την μπάλα ο Αμερικανός, ολοκληρώνει ο Σδόβτς. Πασάρει έξοχα στον Αγγέλου. Ο Σδόβτς σε θέση βολής. 57-56-53. Η Ακλής είναι πολύ κινητική ομάδα. Έχει δύο πολύ καλούς playmaker. Αυτός είναι ο Γιούρι Σδόβτς. Ίσως ο καλύτερος Ευρωπαίος playmaker. Τον άλλο Ευρωπαίο μεγάλο playmaker. Κατιούσης. Ο Σδόβτς αμέσως στον Παπαχρόνη. Δίστασε, είδε δίπλα το Rivers. Άλλο στο σημερινό παιχνίδι. Μετά από το τόσο χρονικό διάστημα πραξίας, η εμφάνισή του είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντική. Σδόβτς για 3. 48-39. Κατιούσης. Παπα-Νικολάου θαυμάσια, έχει περάσει μπροστά από τον Μακδάνιελ. Είδατε πόση καλή δουλειά κάνει στην άμυνα. Τώρα βέβαια ο Αμερικανός. Ρίψω κίνδυνη και απρόσεχτη πάσα. Μπάκναλ. Κακιούσης. Σδόλς για 3. Σοπαλία 6-6. Και μια πρώτη έκρηξη για τις... Ο Σδόλς ψάχνει διέξοδο μέσα στην ασφυκτική άμυνα του Ολυμπιακού. Τα κατάφερε, κίνηση ενδεικτική της μεγάλης του πλάσης, πιζωμένων, μετά και πολλούς τραυματισμούς, και στα 29 του αποφάσισε να αναζητήσει μια νέα καριέρα μακριά από την πατρίδα του. Ο Σδόβτς από καλή θέση και αφού ελευθερώθηκε με αυτή τη γνώση. Φασούλας σε ένα άσχημο πίβοτ. Άλλη μια ευκαιρία για λέει από τον Κακιούση, ο οποίος ο Ηρακλής πλησίασε στους 6, αλλά μετά έχασε και πάλι την επαφή. 8-20 για το τέλος. Ο Σδόβτς από πολύ μακριά, 50-58 από τον Γιούρι Σδόβτς. Σδόβτς. Για 3 ο Σδόβτς, νέο καλάθι. Δεν τελειώνει εδώ και η μεταδόση του Αντένα για την πρεμιέρα του αθλήματος, αύριο στις 10 παρατέταρτο. Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά από εδώ. Πάω και εναντίον Άριο, ο Σδόβτς στο μεταξύ κάνει το 68-75. Δεύτερη χαμένη βολή του Νάκητς, 68-75. Ο Κακιούσης το λέει από τη μακρινή πάσα ακριβία στους Σδόβτς. Ο Μικ. Ο Σάλστρεμ, η μπάλα θα φτάσει στον Σδόβτς που σουτάρει για 3. 8-5 μετά από το πρώτο τρίποντο για τον Σδόβτς. Είναι αφύλακτος και σουτάρει για 3. Δεν βρίσκει το στόχο, αλλά ο Μπάκναλ ανανεώνει την επίθεση του Ηρακλή. Αυτή τη φορά ο Σδόβτς θα τα καταφέρει. 19-16 λοιπόν, 9-4 πριν από το τέλος. Ο Σδόβτς θα πιάσει στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μειώθηκε στους 4, 23-19, 7,5 λεπτά. Κάτι λιγότερο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σδόβτς για 3. 3-5 τρίποντα από τον Σλοβαίνο. Όλα αυτά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός επιμένει στην άμυνα ζώνης, καθώς στην πρώτη ζώνη του δέχτηκε τρίποντο. Όπως συμβαίνει και τώρα από τον Σδόβτς που πυροβολεί καταβούληση. Ο Αμίτσι δεν καταφέρνει να απαντήσει. Ο Μπάκναλ θα σπρώξει στον ευνηδιασμό για τον Σδόβτς. Και πάλι ο Μπάκναλ. Καταπληκτικό καλάθι από τους παίκτες του Ηρακλή. Rebound από τον Μικ. Αυτό ήταν το ένα το rebound για τον Αμερικανό. Σδόβτς που πυροβολεί για 3. 48-39 για πρώτη φορά. Ο Μολντέντο, βεβαίως η χρησιμοποίησή του είναι επιτακτική απέναντι στη ζώνη του Παναθηναϊκού, καθώς είναι και πολύ καλός σουτέρ. Αλλά βέβαια σήμερα το παιχνίδι κάνει στον Τίνκιν σε αυτή τη φάση. Φάνηκε να βρίσκει με το χέρι του τον Σδόβτς. Ο Ηρακλής έχει 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει. Σδόβτς με τον Τίνκινς. Ο Κακιούσης σε ένα πολύ μακρινό τρίποντο.